Εύκολη σχετικά νίκη τη ομάδα του Ένταγκο Κομωτινή στο Χριστούμενο Στούρμ 65-40 επί τη φιλία Ορεστιάδα, ημίχρονο 31-17, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε άσχημα για του γηπεδούχου. 0-7 στο δεύτερο λεπτό, από εκεί και πέρα ξύπνησε, λέγαμε, ο Έντα. Με ένα σερί 15-2 προηγήθηκε στο 7 και 30-15-9. Δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία στο σκορ, αύξησαν τη διαφορά 23-13 στο 12, 29-15 στο 17, 34-17 στο 22, 43-24 στο 26, 63-39 η μεγαλύτερη διαφορά στο 38 για να ανοίξει το παιχνίδι 25 πόντους διαφορά, ένα σκορ που επιτέθηκε από το 31 λεπτό. Διατίθεσαν κύριοι Γκουλιώνης Μπαβέλα στα 10 λεπτά, 15-12, 31-17 ημίχρονο, 48-28 και 65-40 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για τον νέο Ανταγωνιστή, Γερασιμίδη συμμετοχή, Κλωναρά συμμετοχή, Παχιαδάκης 10, Λιόντος 6 με ένα τρίποντο, Νικέλης 13 με ένα τρίποντο, Βορμπίδης 4, Σουζουνίδης συμμετοχή, Σκοπιανός 2, Λοΐσιος 10, Κοτσαρίδης 8, Ζωρότας 9 και Τερζίδης 3 πόντι. Για τη φιλία Ορεστιάδας, Κοντούρης 8 με 2 τρίποντα, Γεμουσακάκης, Ζαφυρόπουλος, Πεχλεβανούδης, Ριζάκης συμμετοχή, Σαβουλίδης 15, Τσακαλάκης 13, Ζαμάνης Χρήστου συμμετοχή, Γιανακουδάκης 3 με ένα τρίποντο και Ιωάννου ένα πόντο. Δείτε τι είπαν μετά το όλο στο αγώνα ο προπονητής της φιλίας Ορεστιάδας Γιώργος Σουζουνίδης και ο προπονητής του Ένταγκο Κομωτινής Δημήτρης Οικονομίδης. Χρόνια πολλά σε όλους να ευχηθώ. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, τι να είμαι ικανοποιημένος από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, φυσικά και δεν είμαι. Ενώ προετοιμαστήκαμε για άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα, δυστυχώς οι παίχτες μου βγάλαν ό,τι χειρότερο μπορούσαν και σε άμυνα και σε επίθεση. Τουλάχιστον από την άμυνα περίμενα περισσότερα, γιατί όντως στην επίθεση έχουμε πρόβλημα λόγω ελλείψεων. Στην περιφέρεια κυρίως, αλλά από εκεί και πέρα το να βάζεις μόνο 40 πόντους σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας δεν περιμένεις και να το κερδίσεις. Φυσικά ο Έντας ήταν καλύτερος, έπαιξε πιο σκληρά, έπαιξε πιο δυνατά, το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Δυστυχώς οι αλλαγές δεν μου βγήκανε και το θέμα είναι ότι χάσαμε όχι μόνο στην επίθεση τον έλεγχο, χάσαμε και στην άμυνα. Τα καλάθια μπαίνανε εύκολα για τον Έντα, αντιθέτως για εμάς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σκοράρουμε. Και σίγουρα πάνω απ' όλα, εκτός από αυτά, έχω σήμερα και παράπονο από τη διαιτησία. Είναι η πρώτη φορά που το λέω και δεν ξέρω αν θα το ξαναπώ βέβαια. Δεν είναι λόγος και αιτία η ήττα φυσικά, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι οι διαιτητές σήμερα το χάσανε εντελώς το παιχνίδι. Και κάτι το οποίο μπορεί να έφερε και πολύ άσχημα αποτελέσματα, είτε για τη μία ομάδα είτε για την άλλη. Μπορεί να έρχονται κάποιος τραυματισμός, κάποιο χτύπημα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε λίγο στο μέλλον. Το να λέμε ότι φέτος στόχος είναι η τετράδα αυτή τη στιγμή είναι ένα όνειρο το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να το φτάσουμε, γιατί με τις απουσίες που έχουμε και με τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η επιτυχία θα είναι το να περνάμε παιχνίδια με παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε για μένα φέτος, τίποτα άλλο. Ναι, μέχρι να επανέλθουμε από τις διακοπές είχαμε ένα διάστημα που είχαμε λήψεις. Έχει έρθει όλη η ομάδα. Αυτή η εβδομάδα δούλεψαμε καλά και φάνηκε και στο παιχνίδι. Ήτανε σχετικά καλά παίξαμε, επικρατήσαμε. Το κυριότερο είναι ότι πλέον όλοι οι παίκτες προσφέρουν στην ομάδα και φαίνεται στο σύνολο και επιθετικά και αμυντικά. Και με αυτό είμαι ικανοποιημένος. Κοιτάξτε, τον πρώτο γύρο είχαμε το εύκολο πρόγραμμα. Τώρα έχουμε το δύσκολο πρόγραμμα. Τα περισσότερα δηλαδή εκτός έδρας που έχουμε είναι δύσκολα. Εάν αντέξουμε και είμαστε ανταγωνιστικοί, μπορεί να υπάρξει και η τετράδα. Πάντως εμείς συνεχίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι, έτσι ώστε να δείχνουμε αυτά που κάνουμε μέσα στην προπόνηση. Εκτός από το Δημοκρίτιο και το Λεύκυπο, ο Αστέρας πιστεύω ότι είναι στο γκρουπ το δικό μας. Απλώς έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα, αλλά θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα. Γιατί παίζουμε και με τον Αστέρα, παίζει και ο Αστέρας ντέρμπι, παίζουμε και εμείς με τους πρωτοπόρους ντέρμπι, δηλαδή εγώ πιστεύω μέχρι και το τέλος θα κριθεί η τέταρτη θέση. Όπως πέρυσι έχασε ο Αρίωνας την τέταρτη θέση που τον κερδίσαμε εμείς, πιστεύω μέχρι τέλος θα παιχτεί η τέταρτη θέση.